Την έκθεση αυτή που γίνεται με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας και τη μεγάλη ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944, 75 χρόνια μετά δηλαδή, με πλούσιο αρχιακό υλικό από το ιστορικό αρχείο του κόμματος για τις εκδόσεις όλα αυτά τα 100 χρόνια ηρωικής δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πρέπει να την επισκεφτούμε όλοι και όλες. Καθημερινά, με πρόγραμμα, οι οργανώσεις της Κομμουνιστικής Νεολαίας, των κομματικών οργανώσεων, άλλοι μαζικοί φορείς, φοιτητές, μαθητές, σχολεία, σχολές, γιατί η γνώση είναι δύναμη σήμερα που βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ο ιστορικός αναθεωρητισμός πάει κόκαλα, όπου γίνεται συστηματική προσπάθεια από όλες τις πλευρές και με χίλιους δύο τρόπους να διαστρεβλώσουν την ιστορία, να περάσουν τον αντικομουνισμό, όπου αναπτύσσονται ανορθολογικές, συντηρητικές, αντιδραστικές απόψεις για την κοινωνία, για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και όπου διαστρεβλώνεται κατάφορα η ιστορική αλήθεια και η ιστορική μνήμη, τέτοιες εκθέσεις πρέπει να γίνουν υπόδειγμα, να πολλαπλασιαστούν, να αγκαλιάσουν όλη την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα, να επισκεφθούν και να όλη την Ελλάδα αυτές οι εκθέσεις και να πολλαπλασιαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα η νέα γενιά πρέπει να μάθει, πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την υπόθεση τη μεγάλη, αγκαλιάζοντας ιδιαίτερα το πολιτικό βιβλίο που σε δύσκολες εποχές, σε εποχές παρανομίας, διώξεων, φυλακίσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, των κομμουνιστών, των αγωνιστών, ήταν δύναμη, γιατί η γνώση είναι η πραγματική δύναμη για την εξέλιξη της ιστορίας, για να πάμε μπροστά ως κοινωνία, ως λαός, για να προοδεύσει η ανθρωπότητα.